πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεστέλεσαν ώστε να βρίσκομαι εδώ καλεσμένος και τιμόμενος από εσάς αυτή τη μέρα. Σεβασμιότατε, Υπουργέ, Περιφερειάρχα, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, κυρία Πρόεδρος. Δεν θα ήθελα να πω πολλά λόγια και να σας απασχολήσω για πολλή ώρα. Θα ήθελα να τονίσω ότι η βράβευση αυτή πρώτα απ' όλα τιμά όλους εσάς που αναστηλώσετε τον επιμελητηριακό θεσμό στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Δραστηριότητες και εκδηλώσεις για αυτές είναι απαραίτητες, διότι η αναγνώριση και η επιβράβευση αποτελούν πάντα συνιστώσεις και ενισχύουν το κίνητρο για παραγωγικές δραστηριότητες. Πρέπει δε να συνεχίσουν να γίνονται. Αναφορικά με την εταιρεία μας, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ένας χώρος όπου θα ανέβει ο Άγιος Σεβασμός, η Ευγενής Άννα, ο προσεκτικός σχεδιασμός δράσης, η επιβράβευση παραγωγικής δραστηριότητας και πάνω απ' όλα η εργατικότητα. Αυτή η μικρή κυψέλη της Λαρσινός ΑΕ πιστεύω ότι είναι τίποτα άλλο παρά ένα πετραδάκι στην προσπάθεια όλης της Ελλάδας να επιβιώσει αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Εάν στην εταιρεία μας υπάρχουν θετικά σημεία προς μίμηση, ας αποτελέσουν παραδείγματα και για τον υπόλοιπο εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο στον τόπο. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους εσάς. Το βραβείο αυτό το χαρίζω στους άμεσους συνεργάτες και το προσωπικό της Λαρσινός που έχουμε περάσει μαζί καλούς και δύσκολους καιρούς. Και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη βοήθεια και την συμπαράσταση που προσέφεραν και σε μένα και στους χώρους μέσα στους οποίους δραστηριοποιείται η Λαρσινός. Κύριοι, να ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ περήφανο για το προσωπικό μου. Ηγούμε ηγητόρων. Ευχαριστώ πολύ.